Σοκ και δέος την περασμένη Παρασκευή στο Ρέθυμνο, όταν ξέσπασε φωτιά στην πευκόφυτη περιοχή στα Τρία Μοναστήρια, πάνω στην Εθνική Οδό, λίγο πριν το κόμβο του σπηλίου και μια ανάσα από την πόλη. Οι συνθήκες ματιού που επικρατούσαν τρομοκράτησαν κατοίκους και διερχόμενους που είδαν δέντρα να λαμπαδιάζουν, φλόγες να γλύφουν τις αυλές των σπιτιών, με κίνδυνο να καεί το δάσος και με τον εφιάλτη της πυρκαγιάς να απειλεί την πόλη. Η μέση ένταση των νοτίων ανέμων έφτασε τα 6 με 7 μποφόρ, με τις ισχυρότερες ρηπές να καταγράφονται στο Ρέθυμνο στα 76 χιλιόμετρα την ώρα. Η θερμοκρασία στο ακροτήρι Χανίων είχε ξεπεράσει τους 37 βαθμούς, ενώ στο Ρέθυμνο έφτασε τους 31, ενώ μία ζώνη με υγρασία μόλις 30% σχηματίστηκε κατά μήκος της Βόρειας Παραλιακής. Η επέμβαση των ανδρών της πυροσβεστικής που επιχείρησαν ρισκάροντας τη ζωή τους ήταν αποτελεσματική, ενώ δεκάδες εθελοντές από τους όμορους δήμους έσπευσαν για να σωθεί το Ρέθυμνο από τη βέβαιη καταστροφή. Εμείς θέσαμε ως προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών, την ασφάλεια της περιουσίας των πολιτών και την οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Τα πετύχαμε και τα τρία. Κανένας συμπολίτης μας στο Ρέθυμνο δεν κινδύνευσε, κανένα σπίτι δεν απειλήθηκε από την πυρκαγιά και οριοθετήθηκε η πυρκαγιά πάρα πολύ γρήγορα και δεν επιτρέψαμε να περάσει και στο δάσος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τον εντοπισμό του δράστη, στα ίχνη του οποίου βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι πλέον βέβαιο ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο που την προηγούμενη μέρα είχε βάλει άλλη μία φωτιά λίγα μέτρα παρακάτω. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά είναι περίπου 300 μέτρα πριν την προηγούμενη. Στο σημείο που ξεκίνησε δεν μπορεί να υπήρχε τεχνολογικό ατύχημα, διότι ούτε καλώδια της ΔΕΗ έχουμε, ούτε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα. Έχει ξεκινήσει μια προανάκριση στον ακριτικό, εγώ δεν μπορώ να προκαταλάβω το αποτέλεσμα της προανάκρισης, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι η μία φωτιά με την άλλη συνδυάζονται και υπάρχει μια σχέση που θα φανεί στην πορεία, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα για το τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Αλλά το ότι υπάρχει παρέμβαση ανθρώπινη φαίνεται από μακριά. Συνολικά κάηκαν 40 στρέμματα χαμηλής κυρίως βλάστησης, ωστόσο στο προσκήνιο βρέθηκε ο ελλιπής καθαρισμός αυλών και οικοπαίδων από ξερόχορτα, καλάμια και πευκοβελόνες, με τους ιδιώτες να αδιαφορούν για τον νόμο και την αντιπυρική προστασία.